Τα χειροκροτήματα και για τους 22 ποδοσφαιριστές. Ο Ντελέκος άνοιξε πολύ ωραία για το μεγάλο. Ξανά ο Ντελέκος, ο οποίος θα κάνει το σουτ, πέρασε μπάλα. Δεν κατάφερε να φτάσει ο Χατζηστάμου. Την έκοψε και ο Ντελέκος έβγαλε πολύ ωραία μπαλιά για τον μεγάλο που φεύγει από θέση αριστερό. Εξτρέμ μεγάλος. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει. Γίνεται η πάσα για τον Τώρα που κάνει το πλασέ. Out την μπάλα. Για τον Κοντρογιάννη τελικά. Ο Ζαχαρόπουλος κερδίζει την μπάλα για τον Τώρα και τώρα ξανά για τον Ζαχαρόπουλο. Ζαχαρόπουλος βρίσκεται στην περιοχή, κάνει το σουτ, δοκάρει η μπάλα. Ζητάνε φάουλ οι παίκτες του Αμαρινθιακού. Ο Χουλιαράς λέει παίζεται μέσα στην περιοχή η μπάλα με τον Μπαλαμπάν να κόβει και τώρα το σουτ λίγο έξω από τον Ταφταρίδη. Φέδης άνοιξε, ο Τώρα κόπηκε από το τάκλιν που έκανε ο Βεσέλη και τώρα ο Στασινόπουλος έδωσε στον Παναγιώτη Σκριβάνο του Λάμπρου που έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε out. Εκτελέστηκε. Έδιωξε ο Ντουμάνης, πολύ καλό, πολύ καλή εκτέλεση. Στη συνέχεια το σουτ του Βαζιρτζόγλου, νέο corner. Λογικά αυτή θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Έγινε το γέμισμα. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά ο Τσούπρος. Ο Μπαλαμπάνης θα κερδίσει το φάουλ, ενώ έχουμε τον Μπαλαμπάν να βρίσκεται στο έδαφος και τους συμπαίκτες του να φωνάζουν εσπεσμένα τον γιατρό. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Βλέπω τον Δήμου να ζητάει αλλαγή κατευθείαν και να πιάνει το κεφάλι του. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σοβαρό ο Στέλιος Μπαλαμπάνης. 6:25 λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του Αυταρίδης. Πέρασε μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ λοιπόν από τον Τώρα που ήταν στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Ο Γκέρση τώρα θα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Αθλητικό Όμιλο Νέας Αρτάκης από αυτή την εκτέλεση φάουλ του Ταφταρίδη. Μπάλα πέρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο μεγάλος γύρισε, έγινε κεφαλιά. Ο Τώρα παρενευλήθη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Αθλητικό Όμιλο Νέας Αρτάκης στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Σουτ του Δήμου, φοβερή επέμβαση του Ντουμάνη. Ρίζει για τον Τζούπρο. Γέμισμα. Περνάει η μπάλα μέσα στην περιοχή ο Ζουρμπουλής. Για να δούμε, γυρίζει. Παράλληλα η μπάλα, μόλις out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αθλητικό Όμιλο Νέας Αρτάκης. Βεσέλη, πλάγιο out. Αφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή της Νέας Αρτάκης. Έδιωξε ξανά ο Τσούπρος για ακόμα μια φορά. Νέες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Πέρασε η μπάλα. Ο Βεζιρτζόγλου δεν κατάφερε να σκοράρει και ο Μπατζέλης από κοντά έχασε την ευκαιρία. Ο Ντουμάνης μπλόκαρε, ενώ έχουμε παίχτη της Αρτάκης από το σπρόξιμο του Μπατζέλη νωρίτερα. Να δούμε αν ο βοηθός έχει δει κάτι, καθώς ο Χουλιαρά σίγουρα είχε παίχτες μπροστά του και δεν κατάφερε να δει. Πάντως διαμαρτυρήθηκαν έντονα νωρίτερα οι παίχτες του Αμαρινθιακού ζητώντας παράβαση μέσα στην περιοχή. Και στη συνέχεια της φάσης είχαμε σπρόξιμο του Μπατζέλη σε παίκτη της Αρτάκης, ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε τώρα πώς αξιολογούνται αυτές οι δύο φάσεις από διαιτητή και βοηθό. Τελικά τίποτα, συνεχίζεται το παιχνίδι. Τώρα σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Νέα Αρτάκια Αμαρινθιακός 1-0 με τον γκολ του Γκέρση τώρα από το 66ο λεπτό. Μετά από 13 αγωνιστικές η πρώτη θέση αλλάζει κάτοχο. Μέχρι τώρα ήταν ο Αμαρινθιακός, ο οποίος θα υποστεί σήμερα την πρώτη του ήττα από τον Αθλητικό Όμιλο Νέας Αρτάκης και έτσι οι ερυθροκίτρινοι θα περάσουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Αρτάκης για την επικράτησή της. Ένα, κατά την άποψή μου, παιχνίδι το οποίο ήταν ιδιαίτερα νευρικό χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά και κρίθηκε από μια στατική φάση. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ο τραυματισμός του Μπαλαμπάνη πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, ελπίζω να είναι όλα καλά. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά για τη μαχητικότητά τους. Όμως δεν είμαι ευχαριστημένος από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας μας.
παρασυρθήκαμε από την ένταση του παιχνιδιού και από τη σημασία του αποτελέσματος στο σημερινό παιχνίδι. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή γίνεται μια επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, με την Αρτάκη να είναι πλέον με ένα βαθμό μπροστά από εμάς. Θεωρώ ότι είναι μια δική νίκη. Και το λέω γιατί έχουμε πέντε πολύ σημαντικές στιγμές. Εκτός από τον γκολ υπάρχει το δοκάρι του Ζαχαρόπουλου, υπάρχει η χαμένη μετά την πλαγιοκόπηση του Λεωνίου του μεγάλου φάση με τον Γκέρση τον Τώρα, υπάρχει το χαμένο πλάγιο του Ατέντου Ζουρμπουλή, υπάρχει το ένα διευρυμένο πέναλτι από εκεί που σουτάρει ο Ταφταρίδης, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Αμαρτιακός έχει μια πολύ σπουδαία στιγμή που βιάζει την κλειστή του γωνία ο δικός μας ο τερματοφύλακας, και νομίζω ότι επειδή ακριβώς ο Αμαρτιακός με δύο αποτελέσματα σήμερα θα παρέμενε στην πρώτη θέση, όσο αξία έχει αυτό το κομμάτι και ως ψυχολογικό και ως βαθμολογικό κίνητρο, συμφωνώ, έπαιξε κάτω από τα στάνταρ του, γιατί νομίζω ότι είχε τη λογική να παγώσει το ρυθμό, να μην υπάρξει πολύ ανοιχτό παιχνίδι, να έχει κοντά τις γραμμές του, να μην ρισκάρει, και αυτό συμπαρέσυρε και εμάς στο να μην βοηθήσουμε και από την πλευρά μας να γίνει ένα παιχνίδι σε σχέση με αυτό που μπορούν να κάνουν οι δύο ομάδες. Είναι λοιπόν ένα πολύ μέτριο παιχνίδι, κλασικό ντέρμπι με πολλές μονομαχίες, που όμως κάναμε κατά την άποψή μου πιο πολλά πράγματα από την αντίπαλη ομάδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη νίκη.